Να καλησπερίσω δίπλα μου την Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κυρία Νοτοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά πάντα να βρίσκομαι κοντά σας. Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, κυρία Νοτοπούλου. Είναι πολλά τα κεφάλαια που είναι ανοιχτά, καταλαβαίνετε, προεκλογικά. Τα ξέρετε και καλύτερα από εμάς πολλές φορές. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από το ζήτημα της επικαιρότητας. Το ζήτημα αυτό αφορά στην υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη που έχει σηκώσει θύελλα πολιτικών αντιδράσεων. Να ξεκινήσω εγώ με το ερώτημα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουμε δύο κατηγορίες. Αφενός μεν το ότι το όνομα της καταγγέλουσας διέρευσε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου το ότι είχαμε κάποια διαγραφή μελών οι οποίοι τοποθετήθηκαν πολύ άκομψα στα social media αναφορικά με την καταγγέλουσα, αλλά αυτό δεν αφορούσε όλα τα μέλη τα οποία τοποθετήθηκαν έτσι. Κατηγορηματικά διαψεύδω το γεγονός ότι διέρευσε το όνομα της καταγγέλουσας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, η ίδια η καταγγέλουσα έχει πει πως για την υπόθεση γνώριζε η ίδια και οι δικηγόροι της, ούτε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ούτε κάποιος άλλος. Και μάλιστα, επειδή γνωρίζω και το έργο που εσείς εδώ επιτελείτε σε τέτοιες περιπτώσεις κακοποίησης, οφείλω να επισημάνω το εξής. Είναι πολύ σημαντικό και ο δημοσιογραφικός κόσμος να στέκεται με σεβασμό και προστασία στα θύματα, ανεξαρτήτως των πληροφοριών που δέχεται. Γι' αυτό και να το τονίσω αυτό, εμείς δηλαδή. Δεν αναφερθήκαμε ποτέ στο όνομα τεπώνυμό της, παρότι έγινε γνωστό και με την δική της ανάρτηση, δεν αναφερθήκαμε ποτέ στο όνομα τεπώνυμό της. Και είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί μιλώντας και ως γυναίκες και ως συμπολίτησες, νομίζω πως πρέπει να πούμε ποιο είναι το μείζον και στην όλη υπόθεση. Κάθε γυναίκα που τολμά σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος να αντιμετωπίσει το τραύμα της και να δυναμώσει και όλες τις γυναίκες. Κάθε γυναίκα που τολμά να καταγγέλει την κακοποίησή της. Άρα οφείλουμε όλοι να υψώσουμε, αν θέλετε, ένα τείχος προστασίας στις γυναίκες αυτές που τολμούν, και ταυτόχρονα όμως ως πολιτικά πρόσωπα οφείλουμε να αναλάβουμε και ποιες ευθύνες, να διαμορφώσουμε εκείνη την κοινωνία, εκείνο το κράτος που θα είναι προστατευτικό απέναντι στις γυναίκες και που στην πραγματικότητα θα καταπολεμά και θα αντιμετωπίζει κάθε μορφή εμφυλής βίας. Σεξουαλική, σωματική, ψυχολογική, οικονομική. Γιατί μαζί με εκείνες τις γυναίκες που τολμούν και στεκόμαστε με αμέριστο σεβασμό και δέος μπροστά στην δική τους συγκλονιστική προσπάθεια, υπάρχουν και εκείνες οι γυναίκες που ακόμα δεν έχουν τολμήσει. Και υπάρχουν και εκείνες οι γυναίκες που κάνουν προκλητικές αναρτήσεις. Και είναι απόλυτα καταδικαστές από όλους. Από όλους. Η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ εκφράστηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο από τον ίδιο τον πρόεδρο, από την εκπρόσωπο τύπου, από όλους μας βουλευτές, στελέχη. Ο κύριος Γεωργούλης στέθηκε ακαριαία, σε λιγότερο από 15 λεπτά, εκτός κόμματος, με την καταγγελία και με το, όταν γνωστοποιήθηκε το αίτημα άρσης ασυλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπήρχε καμία γνώση, και καλούμε και πάλι την ανάρτηση της ίδιας της καταγγέλουσας, όπου λέει ότι δεν ήταν ένα γνωστό γεγονός. Δεν συνέβη το ίδιο κατά το παρελθόν. Να σας θυμίσω τις υποθέσεις Λιγνάδη, όπου η κυρία Μενδώνη για 20 μέρες και ολόκληρο το υπουργικό σχήμα έκαναν ότι δεν ήξεραν ή δεν άκουγαν. Συγκάλυψη. Τα κακώς κείμενα του παρελθόντος όμως, κυρία Νοτοπούλου, είμαστε εδώ για να τα εξαλείψουμε και να μην τα βλέπουμε να επαναλαμβάνονται. Έτσι ακριβώς. Και πάνω στο θέμα του γνωρίζαμε, δεν γνωρίζαμε, ο κύριος Παπαδημούλης ο ίδιος τόνισε σε πολλά μέσα ενημέρωσης ότι είχαν ακουστεί αυτές οι φήμες, είχε φωνάξει στο γραφείο του τον κύριο Γεωργούλη. Άρα όλοι μας, όλον τον μυαλό μας πάει ακαριαία, όπως λέτε και εσείς, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι θα είχε ακούσει. Γιατί δεν έχουμε μόνο την καταγγελία αυτή τη σοβαρότατη με το ξυλοδαρμό και την κακοποίηση, έχουμε και από εργαζόμενους οι οποίοι λέγαν ότι ήταν σε ένα περιβάλλον όχι και τόσο ωραίο αναφορικά με τον κύριο Γεωργούλη. Μισό λεπτάκι λίγο. Καταρχάς, δεν έχω μιλήσει ίδια με τον κύριο Παπαδημούλη, άκουσα όμως τις συνεδεύσεις και τις δηλώσεις του. Αυτό που είπε ήταν ότι υπήρχε μία φήμη ότι κλήθηκε ο κύριος Γεωργούλης να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Ο ίδιος διέψευσε τις κατηγορίες. Δεν μείναμε όμως εκεί. Δεν έμειναν μάλλον οι ευρωβουλευτές μας εκεί. Ζήτησαν από το Ευρωκοινοβούλιο και από τις αρμόδιες αρχές να διερευνηθεί
ενημερωθεί το αν υπάρχει καταγγελία. Και δεν υπήρχε, δεν δημοσιοποιήθηκε στην ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κάποια καταγγελία, προφανώς λόγω του απορρίτου της διαδικασίας των Βελγικών Αρχών. Άρα, στο διατάφτα, μόλις έγινε γνωστή η καταγγελία, σε 15 λεπτά τέθηκε εκτός κόμματος. Υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθεώτης, η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Εμείς όμως με αυτά τα θέματα δεν παίζουμε. Σε ζητήματα έμφυλης βίας δεν μπορούμε να κρατάμε ίσες αποστάσεις. Από όπου και αν είναι ο θήτης, από όπου και αν είναι το θύμα. Και ξέρετε κάτι, πρέπει να τελειώσει και αυτή η ιστορία. Οι γυναίκες δεν πρέπει να στιγματίζονται, δεν πρέπει να διασύρονται ή να διαποπέμπονται. Πρέπει να υποστηρίζονται και ξαναλέω η ευθύνη όλων μας και μέσα από αυτήν την τραγική ιστορία που είμαι βέβαιη ότι κουβαλά πολύ πόνο για τους εμπλεκόμενους και προφανώς για τη γυναίκα που τόλμησε να καταγγείλει, θα πρέπει να βγούμε μπροστά και να φτιάξουμε αυτό το κράτος που θα λειτουργεί επιτέλους προστατευτικά στις γυναίκες. Για να σκεφτούμε μία γυναίκα εργαζόμενη σε σούπερ μάρκετ ή άνεργη που δεν έχει τη δυνατότητα, θα πρέπει να προσφύγει στην αστυνομία για παράδειγμα. Άρα η αστυνομία πρέπει να στελεχωθεί, οι υπηρεσίες ενδοοικογενειακής βίας με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, στήριξη. Αυτή είναι η πολιτική παρέμβαση. Να μην εργαλειοποιούμε. Δηλαδή μια προσωπική ιστορία πολύ δύσκολη. Σαφώς. Απλά είναι και μια χρονιά, τα τελευταία χρόνια, που το MeToo έχει κορυφωθεί σαν κίνημα. Και ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο, καταλαβαίνω εγώ από αυτά που μας λέτε, ότι διαχωρίζετε τη θέση σας από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι όλο αυτό είναι ένα πολιτικό παιχνίδι, γιατί το ακούσαμε και αυτό. Δεν υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που το λένε αυτό. Ήταν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι και εγώ προσωπικά, όπως και οι περισσότεροι από εμάς, δεν έχουμε το χρόνο να είμαστε όλη μέρα στα social media. Να βλέπουμε τι γράφει κάθε μέλος οποιοδήποτε κόμματος. Όμως, ξέρω ότι υπάρχει διαγραφή μέλους, πρώην μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε μία χυδαία, απαράδεκτη δήλωση και τέθηκε επίσης εκτός κόμματος. Και δύο δηλώσεις, επίσης, σας ομολογώ ότι δεν είδα γιατί ανασκεύασαν, κατέβασαν οι δύο γυναίκες και δήλωσαν ένα παράδειγμα. Σας μιλώ όμως προσωπικά. Έτσι, ως Κατερίνα, ως πολίτης της Θεσσαλονίκης και ως βουλεύτρια και ως ψυχολόγος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή βία, χωρίς αστερίσκους, χωρίς ναι μεν αλλά, είμαστε με τις καταγγέλουσες, να δώσω και μια άλλη διάσταση. Το πότε μια γυναίκα, ένα θύμα, και οποιοδήποτε φίλο θα τολμήσει να μιλήσει υπό ποιες συνθήκες. Σας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα και το μετατραυματικό στρες. Οι συνθήκες που έχει να αντιμετωπίσει είναι κάθε γυναίκα αντιμετωπίζει την κακοποίηση στην οποία πιθανώς υπόκειται με ένα πολύ διαφορετικό και ξεχωριστό τρόπο. Έτσι. Άρα που είναι πολύ μακριά από εμάς, δεν τηρήσαμε ίδιες αποστάσεις. Ο κύριος Γεωργούλης, στη δικαιοσύνη θα πρέπει αυτό να απολογηθεί και εμείς όμως στις 21 του Μάη στις εκλογές θα πρέπει να αναλάβουμε. Ευθύνες για το πώς αυτό το κράτος θα στηρίξει πραγματικά τους ευάλωτους. Ξέρετε ότι είμαστε χώρα που καταγράφει πρωτιά στις γυναικοκτονίες. Έχετε κάνει πολλά ρεπορτάζ. Υπάρχει μια τρομακτική παραβίαση ανθρωπίνων και γενικότερη εγκληματικότητα είναι στα ύψη, κυρία Νοτοπούλα. Απλά επειδή και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και θέλω να θίξω και το ζήτημα με την κυβέρνηση αυτοδυναμίας ή την κυβέρνηση συνεργασίας, για να μπούμε και στα προεκλογικά. Είδαμε προχθές το βράδυ τις δηλώσεις και του κυρίου Τσακαλώτου και του κυρίου Δραγασάκη ότι είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες από την πρώτη Κυριακή. Μετά βέβαια ανασκεύασαν γιατί βγήκε ο κύριος Ζαχαριάδης και είπε ότι δεν είναι η κυβέρνηση τιμένων, που οι ίδιοι λέγανε ότι ποια κυβέρνηση τιμένων αν θα πάρει 45%. Θα ήθελα μια σαφή απάντηση από εσάς που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Είμαι βέβαιη πως θα υπάρξει κυβέρνηση νικητών. Μια προοδευτική διακυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα Πρωθυπουργό. Για να σας εξηγήσω τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τρομακτική ανάκτηση και στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στα μαγαζιά, εργαζόμενους, επαγγελματίες, μικρομεσαίους, ανέργους, συνταξιούχους, νέα γενιά. Τρομακτική ανάκτηση. Οι άνθρωποι τι ζητούν, ζητούν διέξοδο. Ποια είναι η διέξοδος? Ένα προοδευτικό πρόγραμμα. Ό,τι ξέραμε μέχρι χθες να το ξεχάσουμε και να κάνουμε μια νέα αρχή μαζί. Η νέα αρχή μπορεί να γίνει μόνο από τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, να είναι πρώτο κόμμα. Θα είναι πρώτο κόμμα. Εντάξει, άκουσα τις δηλώσεις των δύο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Εκφράστηκε ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, για κυβέρνηση νικητών. Δεν κάνουμε αριθμητική ούτε μπακαλική, όπως έχουμε πει αρκετές φορές. Το θέμα είναι να υπάρξει μια πολύ καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορέσει να υπάρξει μια πολύ καθαρή νίκη του ελληνικού λαού. Άρα είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες ως ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε απολύτως ανοιχτοί, τις διεκδικούμε. Νομίζω και η ίδια κοινωνία πια,
Το καταθέτει αυτό ως αίτημα. Από την πρώτη Κυριακή, να συνεννοηθείτε επιτέλους. Γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Από την πρώτη Κυριακή ή από την δεύτερη. Από την πρώτη Κυριακή. Από την πρώτη Κυριακή με τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα θα υπάρξει. Διότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ κοινάλ έχει επιλέξει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Το ΜΕΡΑ25 βέβαια δήλωσε ρητά από διαστόματος του κύριου Βαρουφάκη ότι δεν επιθυμεί. Θα δούμε ποιοι θα χρειαστούν. Ας μιλήσει κάλπη, ας μιλήσει ο ελληνικός λαός. Η απεύθυνση όλων μας είναι στα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Φυσικά όχι στην ακροδεξιά και όχι στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, ούτε σε κόμματα με ακραία δεξιά λογική. Πάμε σε μια προοδευτική κατεύθυνση. Μάλιστα. Και πιστεύω πως τα κόμματα τα προοδευτικά δεν θα θελήσουν να πάρουν την ευθύνη ούτε να αφήσουν το Μητσοτάκη να κυβερνά, ούτε να συγκλειβούν στις δεύτερες εκλογές, που η μάχη θα γίνει ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Πρώτες εκλογές, νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Πολλά έχουμε να δούμε το επόμενο διάστημα, κυρία Νοτοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε αυτόν τον αγώνα.